Είναι σκληρή, παιδιά. Είναι πολύ σκληρή, σε πραγματικά. Είναι, εδώ μεταξύ, προσέξτε. Είναι τόσο ύπουλοι αυτοί που είναι ικανοί να μας κλέψουν και τα τραγούδια μας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το ετοιμάζουν τώρα όλα τα τραγούδια μας. Ας πούμε, ποιο είναι το πιο παλιό οικοδομικό τραγούδι που ξέρουμε. Οικοδομικό. Οικοδομικό. Μη βροντοχτύπας τις χάντρες. Αυτό δεν είναι. Η δουλειά κάνει. Αυτό. Έχω πετύχει λοιπόν τον Ποτρίνη στην κουζίνα να τραγουδάει. Μη βροντοχτύπας τις χάντρες. Η σογιασός κάνει τους άντρες. Το γιαχνί, το καταΐφι, το πυροσκί. Και καπάκι, ναι. Μη βροντοχτύπας τα ζάρια. Βράσε λίγα σαλιγκάρια. Φτιάξε μία βινεγκρέτ μπαλσαμικού. Θα μας σκίσουνε. Είναι έτοιμοι να κλέψουν το τραγούδι από τους κοινούς θνητούς. Ναι. Σ' αυτή τη συνταγή οι σεφ που είναι καλοί αντί για λάδι βάζουνε κρέμα τρούφας. Το νου σας είναι κινήματα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, αν το σκεφτεί αυτός ένας άνθρωπος, λογικά, δεν λένε ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Όχι, ούτε στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Κυρίως ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, οι πρώτοι που έκαναν αυτό το κίνημα πρέπει να ήταν οι δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ήρθαν οι πάγοι. Πάντα υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και αλίμον αν δεν υπήρχε. Αυτό που δεν υπήρχε παλιά και υπάρχει σήμερα είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Αυτό το λένε καπιταλισμό. Καταστρέφουν το περιβάλλον αλόγιστα, το βρωμίζουν αλόγιστα για να φτιάξουν. Κοιτάξτε πώς δουλεύει αυτό. Τα καταστρέφουν όλα. Φτιάχνουν άχρηστα αντικείμενα. Τα παίρνουμε εμείς σαν καταναλωτές ηλίθιοι. Τα πετάμε σε τρεις μέρες. Ξαναφτιάχνουν καινούργια άχρηστα. Και τώρα ξαφνικά που ετοιμάζεται ο πλανήτης να βαρέσει μπιέλες, οι ίδιες εταιρείες λένε εμείς θα φέρουμε την πράσινη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη, παιδιά. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Είναι κάποιος εδώ Παναθηναϊκός? Ρωτήστε τον Παναθηναϊκό. Έχουν έναν πρόεδρο επενδυτή οικολόγο και τους είπε πράσινη ανάπτυξη. Δεν μπορούν να αλλάξουν δύο παλιές.